Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας επιτρέπει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή όπου προσπαθούμε μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με τη χάρη του Χριστού με έναν ή μία ανώνυμο που γράφει «Εδάφια Ματθαίος Ιώτα Ήτα 19, Ιωάννης Θήτα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Θήτα 31. Εάν συμπροσευχόμαστε μαζί με τον άντρα μου που καπνίζει, μας ακούει ο Κύριος, έχει αποτέλεσμα η προσευχή μας». Δεν εννοώ την προσευχή μετάνοιας, συγχώρεσης, αποκατάστασης, αλλά την προσευχή ετοιμάτων. Δεύτερη ερώτηση. Μήπως κρύβεται πάνω σε αυτή τη σκέψη μου η περηφάνεια μέσα μου? Τρίτη ερώτηση. Το τσιγάρο είναι μόνο ή το σύμπτωμα της αμαρτίας? Είναι η ρίζα μόνο, συγγνώμη, ή το σύμπτωμα της αμαρτίας? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε και να είναι μαζί σας. Και σένα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, γλυκιά ερώτηση θα έλεγα, μέσα από το Λόγο του Θεού, που έχει σχέση μέσα στο ζευγάρι, εάν υπάρχει κάτι που ενοχλεί το Θεό. Διαβάζω όμως τα εδάφια, όπως μας τα είπες, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το Ιώτα Ήτα, το 18 και το 19 εδάφιο. Πάλι σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αμήν. Και να διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον το Ιώτα και το Θήτα κεφάλαιο και το 31 εδάφιο. Εξεύρωμεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά εάν της είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του και το θέλημα αυτού, του τον ακούει. Και το ερώτημα είναι ότι εφόσον κάποιος είναι αμαρτωλός, είναι βέβαιο ότι ο Θεός δεν τον ακούει, και από τη στιγμή που ο άντρας μου ή η γυναίκα μου καπνίζει, το οποίο δεν αρέσει το Θεό γιατί φθείρει το ναό του Θεού, γι' αυτό και προφανώς δεν παίρνει κοινωνία, σώμα και αίμα Χριστού εννοώ, γιατί είναι μόνιμη η αμαρτία αυτή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μόνιμη αμαρτία αν υπάρχει, παραδείγματος χάρη αν έχει πίκρα μέσα στην καρδιά, ζήλια, φθόνο, ή αν κάποια άλλη αμαρτία ή πάθος είναι που ταλανίζει έναν άνθρωπο, μέχρι τουλάχιστον ο Θεός να τον ελευθερώσει. Εάν οι προσευχές ακούγονται με βάση αυτά τα δύο εδάφια τα οποία διαβάσαμε από το κατά Ματθαίον, ότι αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση, εξάπαντος θα γίνει σε αυτούς, και το δεύτερο είναι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Η απάντηση, αγαπητοί μου, η αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι ότι όταν εγώ με τη γυναίκα μου προσεύχομαι και εγώ καπνίζω, παραδείγματος χάρη, το βέβαιο είναι ότι υπάρχει σε μένα αμαρτία. Και βεβαίως αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Όμως, εάν εγώ είμαι σε μετάνοια, σε προσευχή, σε εξήτηση,
βοηθείας από το Θεό να με ελευθερώσει και να μου κόψει αυτό το πάθος. Όπως και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εγώ κάπνιζα, είχα αναγεννηθεί, μου το κόψε ο Κύριος, ύστερα από λίγο ξανααρχίσα να καπνίζω, αναγεννημένος, ξαναπροσευχήθηκα, μου το κόψε ο Κύριος και θυμάμαι μια φορά, προσωπική εμπειρία λέω, είχα πάει η εκκλησία και βγαίνοντας από την εκκλησία μπήκα στο αυτοκίνητο μαζί με το γιο μου, ο οποίος ήταν τότε 6 χρονών, 7. Άναψα το τσιγάρο και λέω, Ντίνο μου, αν θέλει ο Θεός και μου το κόψει. Και μου λέει, ο Θεός θέλει, εσύ θέλεις. Και κατάλαβα ότι πίστεψα ότι δεν ήταν ο γιος μου, Ντίνος, που μου τα είπε αυτά τότε 6 χρονών, 7 χρονών παιδί, αλλά ήταν ο Κύριος. Δηλαδή έπρεπε μέσα στην καρδιά μου, μετανοούσα βέβαια, ζητούσα από το Θεό, αλλά έπρεπε να το καταδικάσω, δεν το θέλω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε και το ήθελα. Έχοντας αυτή τη γνώση, μία Κυριακή είπα θα νηστέψω και θα ζητήσω από σένα Κυρία μου να μου κόψει το τσιγάρο οριστικά. Και η αλήθεια είναι ότι νήστεψα εκείνη την Κυριακή το 84 πριν πολλά χρόνια και ήρθε ο Κύριός μας, μου το κόψε και εκτότε, αν και δεν με ενοχλεί καθόλου να καπνίζουν οι άλλοι, ποτέ δεν το έχω ζητήσει, γιατί με ελευθέρωσε εντελώς ο Θεός από αυτό το πάθος, γιατί είναι πάθος, το οποίο όμως δεν είναι και το μοναδικό. Πολλά πάθη μπορούν να βασανίζουν έναν χριστιανό αναγεννημένο, μέχρι να το καταδικάσουν, να ζητήσουν από το Θεό και να τους βοηθήσει ο Θεός. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι όταν ένα ζευγάρι, σε ένα αντρόγυνο, κάποιος καπνίζει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όμως, αν αυτός που καπνίζει, επαναλαμβάνω, είναι σε μετάνοια, είναι σε εξήτηση, είναι σε προσευχή για να τον βοηθήσει ο Θεός, να τον ελευθερώσει και να τον καταδικάσει, τότε μετά πάση βεβαιότητας ο Θεός τον ακούει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι θεοσεβής, λέει η Γραφή, αλλά αν τις είναι θεοσεβής, σέβεται, φοβάται το Θεό, έχει φόβο Θεού, γι' αυτό μετανοεί, γι' αυτό κλαίει, γι' αυτό εξητάει βοήθεια από το Θεό και χάρη από το Θεό. Αλλά λέει η Γραφή ακόμη, και κάμνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ακούει. Και κάμνει αυτό το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, καθώς λέει η Γραφή, ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Αυτός εξομολογείται στον Κύριο, ζητάει από το Θεό να τον ελευθερώσει, ζητάει από το Θεό να τον βοηθήσει. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει. Εάν όμως αυτός ο οποίος είναι σε αμαρτία, παραδείγματος χάρη, σε μόνιμη αμαρτία, παραδείγματος χάρη στο τσιγάρο, και δεν το θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βρίσκεται, να καπνίζει, και λέει δεν πειράζει, ή μέσα στην ψυχή του του αρέσει, όπως άρεσε σε μένα αυτό, τότε εκεί υπάρχει μόνιμη αμαρτία και δεν υπάρχει μετάνοια. Αν δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει θεοσέβεια. Και αν δεν υπάρχει θεοσέβεια, δεν κάνει ο άνθρωπος και το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτόν ο Θεός δεν τον ακούει. Δεν τον ακούει, γιατί δεν τον ακούει. Όχι ότι δεν ακούει την προσευχή του σε οποιαδήποτε ζητήματα, σε οποιαδήποτε ζητήματα τον απασχολούν προς βοήθεια, αλλά δεν τον ακούει, δεν την ακούει την προσευχή του, αυτό που λέμε η μεσητική προσευχή, δηλαδή σώσε Κύριε, η ετοιμάτων προσευχή, άλλων ετοιμάτων. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς τώρα, για να είμαστε και καθαροί ενώπιον του Θεού, να ερμηνεύσουμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ο Θεός πως σκέφτεται, να βγάλουμε την καρδιά του Θεού λέγοντας την ξέρουμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Και εφόσον αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, τότε εμείς είμαστε πιο καθαροί ενώπιον του Θεού. Εάν λέει λοιπόν αμαρτωλούς δεν ακούει, δηλαδή κάποιος είναι σε μόνιμη αμαρτία, δεν μετανοεί, δεν λυπάται, δεν ζητάει, δεν επιστρέφει στο Θεό, τότε αυτός παραμένει αμαρτωλός. Και μάλιστα θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τους αμαρτάνοντες εκουσίως. Δηλαδή είναι σε μόνιμη αμαρτία, δεν είναι σε μετάνοια, δεν είναι σε εξήτηση και δεν είναι σε επιστροφή, αλλά είναι σε αμαρτία εκούσια. Και λέει ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Εάν τις όμως αμαρτάνει εκουσίως,
μάλιστα πιο σωστά, διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, τότε δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών. Τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να καθαρίζει, εάν εμείς δεν καταδικάζουμε την αμαρτία, δεν τη διώχνουμε την αμαρτία, δεν μετανοούμε από την αμαρτία και δεν ζητάμε βοήθεια από το Θεό να μας ελευθερώσει. Εάν όμως μετανοούμε, ζητάμε και περιμένουμε την ελευθέρωσή μας από τον Χριστό, τότε είμαστε θεοσεβείς, κάνουμε το θέλημα του Θεού και ο Θεός μας ακούει. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, χωρίς να διεκδικούμε ότι ερμηνεύουμε την ψυχή και την καρδιά του Θεού, που φοβόμαστε να το σκεφτούμε καν αυτό, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, όπως λέει η Γραφή, και δεν το κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Γνωρίζει λοιπόν ότι αυτό είναι μόνιμη αμαρτία και δεν κλαίει, δεν προσεύχεται, δεν εξητάει βοήθεια από το Θεό, δεν πραγματικά καταδικάζει την αμαρτία του ώστε ο Χριστός με τα βεβαιότητος να έρθει να τον ελευθερώσει, τότε αυτός παραμένει αμαρτωλός και μάλιστα με αμαρτία εκούσια, που είναι πολύ σοβαρό γεγονός αυτό στη ζωή του ανθρώπου. Αν όμως ο άνθρωπος μετανοεί, επιστρέφει και δεν έχει ελευθερωθεί ακόμη και περιμένει από τον Χριστό να τον ελευθερώσει, τότε και θεοσεβής είναι και το θέλημα του Θεού κάνει και ο Θεός τον ακούει. Στη δεύτερη ερώτησή σου, μήπως κρύβεται η υπερηφάνεια μέσα μου σε αυτή τη σκέψη, δηλαδή ότι προσεύχομαι, έτσι το καταλαβαίνω και έτσι υποθέτω ότι εννοείς, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, ότι προσευχόμαστε μαζί με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου και εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι εγώ ότι δεν μας ακούει ο Θεός, γιατί είναι σε αμαρτία επειδή καπνίζει ο άντρας μου. Δεν μας ακούει ο Θεός. Και το ερώτημα είναι, όταν σκέπτουμε έτσι, μήπως αυτό είναι υπερηφάνεια? Και αυτό είναι ζήτημα της καρδιάς σου, αγαπητέ φίλε ή αγαπητή φίλη. Πώς το σκέφτεσαι? Εάν το σκέφτεσαι με απόρριψη, με καταφρόνηση, τότε είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο αμαρτία, είναι έλλειψη αγάπη, υπερηφάνεια, είναι έλλειψη αγάπης. Γιατί λέει η Γραφή, η αγάπη μακροθυμεί, σημαίνει ότι δεν μακροθυμείς, αν δεν μακροθυμείς. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν έχει υπερηφάνεια, εγώ είμαι Άγιος και ο άντρας μου ή η γυναίκα μου δεν είναι Αγία. Δεν ασχημονεί, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εάν λοιπόν εσύ με πολύ αγάπη, και αγάπη πώς φαίνεται, με το πόσο προσεύχεσαι σε αυτό το ζήτημα για τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου να, να τον ελευθερώσει ή να την ελευθερώσει ο Θεός, πόσο και εσύ πηγαίνεις στην προσευχή και λες, Χριστέ μου, ελευθέρωσε τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, βοήθησε τον. Αν όμως εσύ κάθεσαι από μακριά παρατηρητής και λες, αφού δεν το κόβεις, τι να σου πω, φοβάμαι μήπως δεν σε ακούει ο Θεός, αυτό τότε είναι έλλειψη αγάπης και πιθανόν και υπερηφάνειες, γιατί όταν λείπει η αγάπη τότε εμφανίζεται η υπερηφάνεια στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν όμως ταπεινώνεσαι ενώπιον του Θεού και λες, εγώ φταίω πιθανόν ή μάλλον και εγώ φταίω Κύριέ μου, γιατί δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να βοηθήσεις τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου να ελευθερωθεί, και κάνεις και εσύ νηστεία και προσευχή για να ακουστεί η προσευχή σου και μάλιστα μαζί με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου πάνω σε αυτό, βοηθάς δηλαδή για την ελευθερία. Κάνετε, φανταστείτε τώρα δύο άνθρωποι να νηστέψουν και να προσευχηθούν, ο Κύριος, να συμφωνήσουν δηλαδή, ο Κύριος να ελευθερώσει τον έναν από τους δύο από το τσιγάρο ή οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην το κάνει? Ξάπαντος θα το κάνει. Εάν και οι δύο εξητήσετε τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει υπερηφάνεια, τότε θα το καταλάβεις αν έχεις απορρίψει τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, αν τον έχεις διώξει μακριά, μέσα στην καρδιά σου, όχι από κοντά σου, λέγοντας δεν είναι χριστιανός, αφού δεν το κόβει τόσο καιρό, εσύ έχεις κάτι άλλο όμως που χρειάζεται τη βοήθεια της γυναίκας σου ή του άντρα σου
στην προσευχή για να σε ελευθερώσει ο Θεός. Όλοι έχουμε. Εις πολλά πτεύμεν άπαντες. Υπάρχει άνθρωπος που είναι αναμάρτητος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Γι' αυτό το κρίσιμο και το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα σε ένα ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια, στη σχέση του άντρα και της γυναίκας είναι η βοήθεια. Όπως ο Χριστός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη, είναι η βοήθειά μου να προσφέρω βοήθεια. Με αγάπη, με προσοχή, όχι με περιφρόνηση, αλλά με αγάπη, με προσευχή, με οποιοδήποτε τρόπο. Θα σας ακούσει ο Θεός, εφόσον το θέλετε, και θα σας ελευθερώσει και τότε οι προσευχές σας θα είναι ένδοξες ενώπιον του Θεού, αλλά μην νομίσετε ότι δεν θα βρεθούν άλλα πράγματα στη ζωή σας. Στη ζωή μας πάντοτε έχουμε πολλούς πειρασμούς και πολλά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και χρειάζομαστε τη βοήθεια του Θεού για να τα ξεπεράσουμε. Βεβαίως το τσιγάρο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μοναδικό και δεν είναι και το πιο σοβαρό. Αλλά ο Θεός θα κάνει χάρη και θα σας ελευθερώσει και θα σας βοηθήσει. Η τρίτη ερώτηση είναι, το τσιγάρο άραγε είναι η ρίζα μόνο ή το σύμπτωμα της αμαρτίας? Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητά μου αδέλφια, πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αν υπάρχει αμαρτία μέσα, δηλαδή αν υπάρχουν επιθυμίες, μάλιστα να το πω όπως το λέει η Γραφή, η Γραφή πάντοτε το λέει πιο καλά από ό,τι το λέμε εμείς. Λέει λοιπόν, εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό, διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Αν λοιπόν δηλαδή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει το φρόνημα του κόσμου, η αγάπη του κόσμου, τότε και επιθυμία της σαρκός θα υπάρχει, όπως είναι το τσιγάρο που δεν έχει ελευθερωθεί, και επιθυμίες των οφθαλμών θα υπάρχουν, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αλλά και η αλαζονία του βίου θα υπάρχει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ελευθερωθεί από το φρόνημα του κόσμου ώστε να περπατάμε και να ζούμε στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό και πάρα πολύ εύκολο να είμαστε δεμένοι, δικαίως εχμαλωτισθέντες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από τις επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες αφθαλμών και από την αλαζονία του βίου. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει μέσα μας φρόνημα του κόσμου, τότε το τσιγάρο είναι το αποτέλεσμα. Είναι, όπως το λες ακριβώς, το σύμπτωμα της αμαρτίας. Εάν όμως έχουμε απορρίψει το φρόνημα του κόσμου, το έχουμε απορρίψει με τα βδελιγμία στο όνομα του Χριστού και θέλουμε όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα, αγαπώντας την εν Χριστώ ζωή, αγαπώντας δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, εξητώντας δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, τότε όλα τα άλλα ο Θεός όσα δεν μας χρειάζονται θα μας τα αφαιρέσει και όσα μας χρειάζονται θα μας τα προσθέτει. Επίσης υπάρχει και μία άλλη ερώτηση, η γύρω του πώς πρέπει να του φέρονται, αν κάποιος δεν θέλει να προσεύχεται μαζί του, κρύβεται σε αυτό η υπερηφάνεια? Ναι, είναι και αυτό μία ερώτηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η γύρω σε αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουν την μόνιμη αμαρτία, παραδείγματος χάρη το τσιγάρο, πώς τους συμπεριφέρονται? Η απάντηση είναι με αγάπη, με πολύ αγάπη, που η αγάπη μακροθυμεί, έχει υπομονή, ανέχεται, υπομένει, πιστεύει ότι θα ελευθερωθεί, ελπίζει, αλλά ιδιαίτερος προσεύχεται. Προσεύχεται γύρω λοιπόν, χωρίς να κάνουν πως δεν βλέπουνε, χωρίς να κάνουν πως δεν ξέρουνε, χωρίς να υποκρίνονται ότι δεν έχουνε καταλάβει, και χωρίς βεβαίως να το διαφημίζουν και να το διατυμπανίζουν, να τον κρίνουν και να τον κατακρίνουν, αλλά με υπομονή, με πολύ προσευχή και πολύ αγάπη, θα αγωνίζονται και αυτοί μαζί του να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, από την μόνιμη αυτή αμαρτία που τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί. Και όταν λέμε γύρω, εννοούμε πρώτα την οικογένειά του, τα παιδιά του ας πούμε, αν έχει, τα αδέλφια του, τα πιστά εννοώ πάντοτε,
έπειτα την εκκλησία, την τοπική μέσα στην οποία εκκλησιάζεται. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υποκρίνονται, δεν το έχουν καταλάβει, χωρίς να τον κακρίνουν ή να τον κατακρίνουν, αλλά με πολύ αγάπη, υπομονή, φροντίδα, ελπίδα, πίστη, προσεύχονται ο Θεός να τον ελευθερώσει, ώστε ο ένας μέσα στην εκκλησία να βοηθάει τον άλλον, καθώς είναι γεγραμμένο, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Όπως λοιπόν ο Χριστός αγαπάει τον κάθε έναν από εμάς με μεγάλη υπομονή, με μεγάλη φροντίδα, ποτέ δεν μας κρίνει, ποτέ δεν μας κατηγορεί, ποτέ δεν μας καταδικάζει, αλλά πάντοτε υπομένει, πάντοτε προσεύχεται και μεσητεύει για εμάς τον Πατέρα, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, για έναν αδελφό μας, μία αδελφή μας, η οποία ταλαιπωρείται, βασανίζεται από ένα πάθος, το οποίο όμως είναι αμαρτία και δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση της με το Θεό και πρόβλημα στη σχέση της με τη Βασιλεία του Θεού. Συμπερασματικά, αγαπητέ φίλε ή φίλοι ανώνυμε και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επάνω σε αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του ο Πέτρος την πρώτη, λέει «Οι άνδρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας σας κατά γνώσιν», λέει το κείμενο, εμφρονήσει σημαίνει, «αποδίδονται στιμήν εις το γυναικείον γένος σας εσκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής, δια να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας». Βεβαίως υπάρχει λόγος να εμποδίζονται οι προσευχές μας όταν οι άνδρες δεν τιμούν τις γυναίκες τους. Και δεν τις τιμούν έστω και αν κάνουν κάποιο λάθος, όπως παραδείγματος χάρη να μην έχουν κόψει ακόμη το τσιγάρο. Τις τιμούν, τις αγαπούν, προσεύχονται και ο Θεός θα τους ελευθερώσει και θα τους ευλογήσει. Το ίδιο και οι γυναίκες. Πρέπει να συγκατοικούν, να συνοικούν με τον άντρα τους, να συγκατοικούν, να συζούν, να είναι μαζί ένα. Το πρόβλημα του άντρα είναι και της γυναίκας. Και το πρόβλημα της γυναίκας είναι και του άντρα. Το σώμα του άντρα ανήκει στη γυναίκα. Και το σώμα της γυναίκας ανήκει στον άντρα. Άρα λοιπόν μαζί θα αγωνιστούν, αγαπημένοι, ενωμένοι, με φρόνηση, με τιμή, με σεβασμό, με αγάπη, με υποταγή ενώπιον του Θεού. Οι προσευχές τους δεν θα εμποδίζονται και τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σοβαρά και ένδοξα χάρη του Χριστού στην παρουσία του Θεού. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Πάλι ανώνυμη, τι σημαίνει πρακτικά ότι η γυναίκα πρέπει να είναι οικοφύλακας και πού το γράφει ο Λόγος του Θεού. Αγαπητή αδελφή, γυναίκα πρέπει να είναι, τέλος πάντων ανώνυμη, το γράφει στην επιστολή του Τίτο, να τη βρούμε, στην επιστολή του Τίτο, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τέσσερα εδάφιο. Διαβάζω όμως από το 3. «Εγραίος αυτός να έχουσιν τρόπον ιεροπρεπή μη κατάλαλον, μη δεδουλωμένη εις πολλήν εινοποσίαν, να είναι διδάσκαλοι των καλών, δια να νουθετούν τας νέας, να είναι φίλανδροι, φιλότεχνοι, φιλότεκνοι, σόφρονες, καθαρές, αγνές», λέει το κείμενος, «οικοφύλακες, οικουρές», λέει το κείμενο, θα το δούμε, «ευπηθείς εις τους ιδίους αυτών άντρας, δια να μην βλαστημείται ο λόγος του Θεού». Κοίταξα λοιπόν το λεξικό στην λέξη «οικουρώ», τι σημαίνει, και μου έκανε εντύπωση και τα έγραψα. Που τα έγραψα όμως. Λοιπόν, οικουρό σημαίνει ο φυλάτων την οικία, ο συντηρών την οικία, ο μεριμνών και φροντίζων την οικία, η οικοδέσποινα και η οικοκυρά. Άρα λοιπόν οικοφύλακας σημαίνει αυτός ο οποίος φροντίζει μεριμνά για το σπίτι του, για την λειτουργία του σπιτιού του, για το πώς, τι θα φάνε, τι θα πιούνε, που θα κοιμηθούνε, τη φροντίδα εν γέννη του σπιτιού,
με απόλυτη εξουσία όμως. Είναι αυτός που έχει εξουσία, αλλά και υποχρέωση να φροντίζει τα πράγματα του σπιτιού. Αυτό λοιπόν με βάση το αρχαίο ελληνικό λεξικό, το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, σημαίνει οικουρό. Άρα λοιπόν οικοφύλακας είναι μία ευθύνη αλλά και μία υποχρέωση που ο Θεός δίνει στη γυναίκα, που είναι και το κύριο έργο της, να φροντίζει τον άντρα της, τα παιδιά της, σε όλες τους τις λεπτομέρειες και όλο το 24ωρο. Μάλιστα, στις παροιμίες, αναφερόμενοι στη γυναίκα, αναφερόμενος ο λόγος του Θεού στη γυναίκα, λέει και πώς την περιγράφει τη γυναίκα σαν οικοφύλακα. Διαβάζω από το Λάμπτα Α, από το 31 κεφάλαιο των παροιμιών μέσα από το Λόγο του Θεού. 10 εδάφιο. Γυναίκα ενάρετο, τι θέλει ευρύ, διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερίστε αυθονίας. Θέλει φέρει σε αυτόν καλόν και ουχή κακόν πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Ζητεί μαλλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Εγείρεται ενώ ακόμη είναι νύχτα και δίνει τροφή στον οίκον αυτής και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Θεωρεί αγρόν και αγοράζει αυτόν. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονες αυτής. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλό, ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται. Βάλει στα σχήρας αυτής το αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτην. Ανοίγει την χείραν αυτής στους πτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά. Κάμισε αυτήν σκεπάσματα, το ένδυμα αυτής είναι βίσος και πορφύρα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες, όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Κάνει λεπτών πανίων και πολύ, και δίδει ζώναση στους εμπόρους. Ισχύν και ευπρέπειαν είναι ενδεδειμένη και φρένεται δια των μέλλοντα καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία, και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής, ένα ωραίο χαρακτηριστικό, κυβερνάει καλά τον οίκο της και άρτον οκνηρίας, δεν είναι τεμπέλα, δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουν αυτήν, ο άντρας αυτής επαινεί αυτήν. Πολλές θυγατέρες εφέρθηνα σαν αξίως, αλλά εσύ υπερεύεις πάσας. Για να το δούμε λοιπόν από την αρχή. Ποια είναι η γυναίκα που ο Θεός αγαπάει, σέβεται και τη θεωρεί πραγματικά οικοφύλακας. Πρώτον είναι αξιόπιστη. Ο άντρας της τη στερείται, την σέβεται, την λογαριάζει, γι' αυτό και βρίσκεται σε αυθονία. Επίσης έχει την εύνοια του Θεού. Είναι εργατική, ζητεί μαλλίων και λινάριων. Έχει τροφές πάντοτε, προβλέπει. Δεν γκρινιάζει, εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι άγρυπνη, εγείρεται ακόμη τη νύχτα για να φροντίζει τον οίκον της, δίνει τροφή στον οίκον της και έργα στα στεραπένας αυτής. Προνοεί, ώστε θεωρεί αγρόν και αγοράζει αυτόν και εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Είναι δυναμική. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονες αυτής. Έχει καρπό καλό και πολύ. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλόν. Είναι πάντα έτοιμη. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Ξέρει τι κάνει. Βάζει τα σχήρας αυτής στο αδράκτιον και κρατεί στη χείρα αυτής την ηλακάτη. Αλλά είναι και ελεήμων. Και έχει αγάπη, ανοίγει τη χείρα αυτής στους φτωχούς και εκτείνει προς τους ενδεείς. Είναι δόκιμος, δεν φοβείται τη χιώνα δια των οίκων αυτής
διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά, έχει προνοήσει, είναι αγία, ένδοξη, κάνει σε αυτήν σκεπάσματα και το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. Έχει ομολογία. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται μεταξύ, έχει δηλαδή καλή μαρτυρία όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Είναι επιδέξια και καλή οικονόμος. Κάνει λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνες εις τους εμπόρους. Έχει δύναμη και πίστη. Έχει ισχύ και ευπρέπεια και εφραίνεται για το μέλλοντα καιρό. Έχει σοφία και επιοίκεια. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Και είναι καλή, έχει καλή κυβέρνηση, κυβερνάει καλά το σπίτι της. Επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Είναι αξιοσέβαστη μες τον οίκο της και αξιαγάπητη. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουν αυτήν. Ο ανήρ αυτής επαινεί αυτήν. Έχει λοιπόν πάρα πολύ, πολλά και ωραία χαρακτηριστικά η γυναίκα που πραγματικά είναι οικοφύλακα στο σπίτι και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέγει «Ψευδής είναι η χάρις και μάταιον το καλός. Η γυναίκα η φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε». Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν πηγάζουν από τη γυναίκα που φοβάται το Θεό, που αγαπάει το Θεό, που λογαριάζει το Θεό, αγαπάει την οικογένειά της, αγαπάει τον άντρα της, αγαπάει τα παιδιά της και με όλη την ψυχή της μεριμνά σαν οικοφύλακας για τη φροντίδα της οικογένειάς της. Το κύριο όμως μέλημά της είναι η σωτηρία των παιδιών της που της θα εμπιστεύθηκε ο Θεός, γι' αυτό και ο Λόγος λέει του Θεού ότι θα σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογονίας εάν μείνωσε τα παιδιά της εις την πίστη και την αγάπη και τον αγιασμό με το σοφροσύνης. Έχει λοιπόν ευθύνη να οδηγήσει τα παιδιά της στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγοντας μάλιστα ο Λόγος του Θεού ότι θέλει σωθεί δια της τεκνογονίας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το αποκλειστικό έργο της γυναίκας είναι το σπίτι της, είναι οικοφύλακας και ιδιαίτερα η φροντίδα των παιδιών της, αλλά με υπακοή και με σεβασμό προς τον άντρα της. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τη φρόνιμο την ενάρετο γυναίκα, η φρόνιμος γυναίκα παρακυρίου δίδεται, λέγει ο Λόγος του Θεού. Πολλά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε για τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, αλλά τελειώνοντας θα πρέπει να πούμε ότι μοιάζει με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι η νύμφη και ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία είναι η δόξα του Χριστού και η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός και η δόξα του σπιτιού. Ο Θεός να ευλογεί τις αδελφές μας, τις γυναίκες όλες, τις αδελφές όλες τις γυναίκες, να είναι έτσι πως τις θέλει ο Θεός, με άντρα βέβαια πιστό, φρόνιμο, πιστό, καλό δούλο του Κυρίου, ώστε μέσα στο σπίτι να δοξάζει τον Χριστός και να αυξάνει το έργο του Θεού μέσα στο σπίτι, η δόξα του Θεού και το σπίτι αυτό να είναι έτοιμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα λέγαμε ότι βασιλιάς μέσα στο σπίτι είναι ο άντρας, βασίλισσα είναι η γυναίκα. Διαφορετικά, κεφαλή της γυναικός, γραφικά δηλαδή, κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας και η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που είμαστε και πάλι μαζί με τις δύο αυτές πολύ ωραίες ερωτήσεις. Πιστεύουμε τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία πνευματική στην επιφάνεια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.